Θα μας τα πει καλύτερα ο Νίκος Παπαδόπουλος, τον οποίο έχουμε στην παρέα μας. Γεια σου Νίκο. Γεια σου Νίκο. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, τι κάνετε. Οπα. Μια χαρά. Αρχικά πώς ακούγομαι? Πεντακάθαρα θα πω. Πεντακάθαρα, τέλεια. Ναι, ναι. Προχωράμε. Καλό. Το κρατάμε και συνεχίζουμε. Είναι καλός ιονός. Μεταγραφικά. Είναι καλός ιονός για την Πέμπτη αυτό, ποιο? Νίκο. Τι είπα τώρα. Ότι ακούγομαι καλά. Ναι, εντάξει. Αφού ξεκινάει έτσι η εβδομάδα. Για φώναξε λίγο να δούμε πώς θα είναι στα γκολ. Δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Εδώ πέρα τώρα δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Την Πέμπτη τώρα. Μακάρα, φωνάξουμε την Πέμπτη. Καλά, και με τη Μόλτε φωνάξαμε και με την Αστάνα φωνάξαμε και δεν έγινε τελικά. Αλλά, δεν ξέρω αν το φετινό είναι η ευκαιρία της εξηλαίωσης του Άρη για αυτούς τους δύο αποκλεισμούς τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν πολύ ωριακοί εκείνοι οι αποκλεισμοί σε φάση ατυχίας κιόλας. Δηλαδή, να μπορεί ο Άρης να πετύχει και άλλα γκολ και να γίνεται μια φάση. Σε νεκρό χρόνο με την Αστάνα και με τη Μόλτε. Εντάξει, σημείο δεύτερη παράταση ήταν. Στα μέσα δεύτερη παράταση. Του δεύτερου μηχρόνου τη παράταση. Δεύτερη μηχρόνου παράταση. Ναι, δεύτερη παράταση στο μπάσκετ, ναι, όντως. Και αυτό, δηλαδή, κάποια στιγμή ίσως του γυρίσει. Του Άρη μπορεί να είναι φέτος. Οι συνθήκες υπάρχουν λόγω του ρόστερ ακόμη και πιο έτοιμος, νομίζω, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ειδικά και πέρσι, Νίκο, έλειπαν σημαντικά γρανάζια της ομάδας. Φέτος νομίζω ότι τα πράγματα βάσει ρόστερ είναι καλύτερα στα πλάνα του Μπούργος. Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι το ρόστερ έχει κάποια κενά ακόμα, οκ. Okay. Εγώ θεωρώ ότι ο Άρης έχει κάνει ένα ρόστερ το οποίο σε βάθος χρόνου μπορεί να τον ανεβάσει πραγματικά επίπεδο, γιατί έχει προσθέσει και ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά που του λείπανε πέρυσι, όπως είπες και εσύ. Απλά το κακό για τον Άρη είναι ότι οι παίχτες που ήρθαν για να κάνουν αυτή τη δουλειά τώρα δεν είναι έτοιμοι. Αυτό είναι το πρόβλημα του Άρη σε αυτή τη φάση. Δεν μπορεί κανένας να του δώσει το κάτι παραπάνω με αυτά τα οποία έχουμε δει μέχρι στιγμής. Μακάρι την Πέμπτη αυτό να αλλάξει. Αλλά επειδή είδα και πολλούς να λένε την Πέμπτη γιατί πήγαμε με τους παλιούς ή όχι τόσο με τους καινούριους, γιατί αυτή τη στιγμή τους καινούριους δεν είναι στο βαθμό ετοιμότητας που πρέπει. Εντάξει, και αυτό είναι το φαινόμενο του Νίκο σχεδόν σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή, ακόμη και έτοιμο να είναι. Όμως, τι. Ναι, μαζί σου, οκ. Okay. Αλλά απ' την άλλη, πρέπει. Δεν σου λέω να φέρεις και τους 9 να είναι 100% έτοιμοι. Φέρε μου τους 2. Φέρε μου τους 3. Υπάρχουν ποδοσφαιρικές σχολές οι οποίες έχουν πιο έτοιμους ποδοσφαιριστές αυτή την περίοδο. Όχι 100% έτοιμους, αλλά πιο έτοιμους, ναι, σε σχέση με τους, τους υπόλοιπους. Ή μπορείς και εσύ να βάλεις αυτούς τους ποδοσφαιριστές ένα ειδικό πρόγραμμα για να πάνε λίγο πιο fast track. Ο Άρης δεν το έκανε μέχρι στιγμής με τους καινούριους. Τους πηγαίνει στο ίδιο τέμπο με τους υπόλοιπους. Για μένα αυτό είναι λάθος, αν με ρωτάς. Ναι. Αλλά ο προπονητής ξέρει καλύτερα. Τώρα το πώς θα το γυρίσει όλο αυτό το πράγμα την Πέμπτη με παλιούς και καινούριους είναι πραγματικά ένας γρίφος, γιατί ούτε σήμερα έδειξε κάτι συγκεκριμένο στην προπόνηση που έγινε στο Βικελίδης. Γενικά υπάρχουν πολλά ερωτηματικά μετά από αυτό που έγινε την Πέμπτη για το πώς θα το διαχειριστεί. Υπάρχουν παίχτες που διεκδικούν θέσεις στην εντεκάδα, όπως είναι ο Μάνου Γκαρθία, που πιστεύω θα τον βάλει κιόλας, γιατί ο Άρης θέλει δημιουργία στο μάτι της Πέμπτης. Όπως είναι ο Ντιόπ, που okay, 10-15 λεπτά έπαιξε καλό, ήταν, δεν ξέρω τώρα σε περισσότερο χρόνο τι μπορεί να κάνει. Όπως είναι ο Ντουμπάγιο, και αυτός διεκδικεί μια θέση στην 11άδα. Αλλά και μια θέση που για μένα 4 αλλαγές να γίνουν, έτσι όπως το βλέπω. Αν να φτάσουμε να πάμε σε αλλαγές, θα πάμε νομίζω μέχρι τις 4. Και μήπως βγει ο Μαντσίνη για να βάλει τον Καμάτσο ή τον Μπάλμα. Κάπως έτσι, δεν είναι. Δεν ξέρω, θα δούμε τώρα αν και αύριο δείξει κάτι στην προπόνηση. Γενικά ο Άρης, και δεν είναι μόνο τα πρόσωπα, είναι και το θέμα της φιλοσοφίας και της διαχείρισης του μάτς που θα κάνει ο Μπουργκούς την Πέμπτη. Θα πάω σε ρίσκο από το ξεκίνημα, θα πάω μαζεμένα και θα δω πώς θα μου βγει το μάτς. Για παράδειγμα, και με τη Μόλντε, εγώ θυμάμαι, Παντελίδη τότε, και με την Αστάνα επί Μάτζιου, και στις δύο περιπτώσεις ο Άρης πήγε μαζεμένα από το ξεκίνημα. Δεν ανοίχτηκε πάρα πολύ. Πήγε σε ένα παιχνίδι όπου περίμενε στα δύο τέταρτα, όπου έψαχνε αυτό το ένα γκολ που θα γυρίσει την κατάσταση. Γιατί αν ο Άρης βάλει ένα γκολ, για παράδειγμα, στο 15 ή στο 20, εγώ σου το βάλω ακόμα και στο 60, χωρίς να ανοιχτεί ιδιαίτερα, μπορεί να το βρει και με αυτόν τον τρόπο. Δύσκολο για μένα, αλλά μπορεί να το βρει. Αλλάζουν τα δεδομένα αυτόματα. Με ένα ακόμα γκολ πα σε ένα σκορ παράταση. Mm-hmm. Οπότε εγώ νομίζω ότι ο Άρης και δεν πρέπει να ανοιχτεί από το ξεκίνημα και δεν θα το κάνει κιόλας. Γιατί αυτή τη στιγμή, με το δείγμα που έχουμε από τα παιχνίδια με την Γκόμελ, αλλά και από το παιχνίδι με τη Μακάμπη, εγώ βάζω και την Γκόμελ μέσα. Καλά, με τη Μακάμπη φάνηκε, ο Άρης ανασταλτικά δεν πατάει καλά.
Δεν έχει καλό, δεν μπαλανσάρει καλά ούτε η τετράδα της άμυνάς του, αλλά ούτε συνολικά η ομάδα στην ανασταλτική της λειτουργία. Και το λέγαμε και με την Γκόμελ ότι η Μακάμπη δεν θα στα χάρισε αυτά τα οποία χάνει, τις προϋποθέσεις που έχανε η Γκόμελ, και όντως δεν στις χάρισε κιόλας. Απλά εμένα αυτό που έλεγα και μετά το παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα, αυτό που με κάνει να έχω μια αισιοδοξία για το μάτι της Πέμπτης, που πρέπει και ο Άρης ως οργανισμός να το πιστέψει και το πιστεύει, δεν είναι κάτι απίθανο να γίνει, έχει πιθανότητες, απλά αυτό που ανεβάζει στο βαθμό δυσκολίας είναι η εικόνα του Άρη την Πέμπτη στο Τελαβίβ. Αλλά εμένα αυτό που με κάνει αισιοδοξό, συγκρατημένα χωρίς να λέω ότι ο Άρης θα περάσει, είναι η εικόνα της Μακάμπη ότι με τις συνθήκες που της έδωσε ο Άρης, για μένα επιπόλαια ο Μπούργος ανέβασε πάρα πολύ την ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Από τη στιγμή που δεν το τελείωσε εκεί η Μακάμπη, μου δείχνει ότι ο Άρης έχει πιθανότητα να περάσει. Γιατί μια πιο σοβαρή ομάδα θα το έχει τελειώσει εκείνο το παιχνίδι. Mm-hmm. Θα έχει τελειώσει την πρόκριση την Πέμπτη. Είχες και τον Κουέστα, αλλά η Μακάμπη έδειξε και αυτή ότι έχει τα θεματάκια της. Ο Άρης, αν θέλει να έχει ελπίδες την Πέμπτη, θα πρέπει για μένα να προσθέσει ξανά στην εικόνα του μέσου αγωνιστικού χώρου ένα στοιχείο το οποίο ήταν χαρακτηριστικό, το πιο χαρακτηριστικό της αγωνιστικής του ταυτότητας τα προηγούμενα δύο χρόνια, που είναι το pressing. Η πίεση του, είτε στα δύο τέταρτα, είτε πιο ψηλά. Ο Άρης είχε έναν τρόπο να πιέζει και να πνίγει τον αντίπαλο. Αυτό με τον Μπούργκος δεν το κάνει τόσο πολύ. Πρέπει να το κάνει λοιπόν όσο μπορεί, και στη φάση που βρισκόμαστε σεζόν πρέπει να βγάλει αυτό το στοιχείο μέσω ένα αγωνιστικό χώρο. Και ο λόγος που, ένας λόγος παραπάνω για να το κάνει την Πέμπτη είναι ότι έχει απέναντι μια ομάδα η οποία έχει αυτά τα θεματάκια της. Η Μακάμπη δυσκολεύεται να κρατήσει την μπάλα στον δικό της μισό όταν πιέζεται. Αλλά το pressing σου πρέπει να είναι συγκεκριμένο. Δεν πρέπει δηλαδή να ανεβάσει πάρα πολλές γραμμές, γιατί η Μακάμπη σου έδειξε και στο Τελαβίβ ότι άμα σε βρει στο χώρο θα σου κάνει ζημιά. Οπότε πρέπει ο Άρης να πρεσάρει έξυπνα, να παίξει έξυπνα, να αγγίξει το τέλειο παιχνίδι που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις και να πνίξει για μένα στο βαθμό που μπορεί τη Μακάμπη. Λίγο η πίεση της ομάδας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, λίγο και η ατμόσφαιρα που θα υπάρχει στο γήπεδο. Είναι οι συνθήκες για μένα από τις οποίες πρέπει να ξεκινήσει ο Άρης και να αποτελέσουν βάση για το μάτς της Πέμπτης. Ναι, αυτό είναι το κλειδί, όπως είπες, Νίκο, να εμφανίσει αυτό το γνώριμο, το καλό του πρόσωπο στην ένταση που έδινε στα παιχνίδια. Μέχρι πέρσι που είχαμε και ένα μεγαλύτερο δείγμα και κλέβοντας, εντάξει, σχετικά κοντά στην περιοχή της Μακάμπη ή ακόμη και στο κέντρο, να βγει στις αντεπιθέσεις που του ταιριάζει το παιχνίδι αυτό με τους γρήγορους επιθετικούς, και φάνηκε σε ορισμένες περιπτώσεις και στο Ισραήλ. Δηλαδή, όσες φορές κατάφερε ο Άρης να κυκλοφορήσει καλά την μπάλα, ήταν στο transition. Ήταν στο transition. Όπως και οι περισσότερες φάσεις που έκανε ο Άρης με την Γκόμελ ήταν πάλι στο transition. Mm-hmm. Ο Άρης έχει παράδοξο στο επιθετικό του παιχνίδι. Δηλαδή, και πιάνω τα τελευταία χρόνια, στην πρώτη χρονιά του Μάτζιου έπαιζε ίσως πιο αποτελεσματικά από οποιοδήποτε άλλη ομάδα αυτό το παιχνίδι, το να πιέσω, να κλέψω, να βγω στο transition. Στη δεύτερη χρονιά του Μάτζιου, ο Μάτζιος πήγε να κάνει μια ομάδα η οποία θα έχει τον πρώτο ρόλο μέσα στο γήπεδο. Θα έχει κυκλοφορία της μπάλας σε μεσοδιαστήματα ανάμεσα στις γραμμές απέναντι σε κλειστές άμυνες. Αυτό το οποίο δεν είχε όμως ήταν ένα πιο δημιουργικό παίχτη μπροστά και έναν εκτελεστή. Δηλαδή εγώ σου λέω, εμένα μου άρεσε αυτό το οποίο πήγε να κάνει ο Μάτζιος στυλ παιχνιδιού. Βέβαια δεν μπορείς να το κάνεις πάντα. Αλλά δεν μπορείς επίσης να πηγαίνεις πάντα με τη λογική ότι θα περιμένω στο μισό γήπεδο. Θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να δημιουργήσεις στο ποδόσφαιρο. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, πάντα το λέω αυτό, και ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, επειδή είναι οι πέντε μεγάλες Ελλάδας, είναι οι ομάδες οι οποίες 7 στα 10 παιχνίδια θα δώσουν στο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, θα είναι απέναντι σε κλειστές άμυνες. Δεν μπορείς λοιπόν σε αυτές τις καταστάσεις να κάνεις επίθεση μέσα από την άμυνά σου. Mm-hmm. Εκεί πρέπει να κάνεις επίθεση. Μπορεί ο Άρης αυτό να το χρειαστεί και την Πέμπτη. Αν πάει σε τέτοιες συνθήκες αγώνα, θα δυσκολευτεί. Γιατί και στο Τελαβίβ, όταν πήγε σε σετ παιχνίδι, σε σετ επίθεση, δεν έκανε φάση στη Μακάμπη. Δεν μπορούσε να περάσει την μπάλα μπροστά. Γιατί τακτικά δεν είναι η ομάδα, δεν μπορεί να το βγάλει αυτό το πράγμα. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να το βγάλει. Οπότε θέλει πολύ εξυπνάδα να πετάξει το τυρί στη Μακάμπη, ότι πάρει και εσύ μπάλα να παίξει. Και η Μακάμπη δείχνει ότι όταν έχει την μπάλα στα πόδια τη και την πιέσει λίγο, έχει θέμα. Ναι, όντως. Γιατί ο Άρης δεν την πίεσε τη Μακάμπη. Δηλαδή, ένα στοιχείο στατιστικό ενδιαφέρον το μάτι της Πέμπτης είναι ότι ο Άρης έκλειψε 15 φορές την μπάλα στο μισό της Μακάμπη. Η Μακάμπη έκλειψε 32 φορές την μπάλα στο μισό του Άρη.
Αυτό δείχνει ότι ο Άρης δεν πρέσαρ, ήταν και στατικός, ήταν πολλά. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουν πολλά για τον Άρη την Πέμπτη. Θέλει ξυπνάδα. Για μένα σε αυτά τα παιχνίδια, επειδή μιλάμε και για ένα μάτς το οποίο ψάχνει στην ανατροπή, θέλει και λίγο το φιλότιμο, θέλει και το κάτι παραπάνω. Ναι. Είναι ένα πακέτο πολλών πραγμάτων που πρέπει να συνδυάσει ο Άρης για να φτάσει στην. Ή να το ανατρέψει στην κανονική διάρκεια, τουλάχιστον να το στείλει στην παράταση. Για μένα ο πρώτος στόχος είναι να πιάσει ένα 2-0 να πάει το μάτς στην παράταση. Τώρα από εκεί πέρα, αν μπορέσει ο Άρης να κάνει και ένα 3-0, τι να πω. Ναι, αυτό όντως. Αν κρατήσει το 0 στην άμυνα, θα είναι πολύ σημαντικό, γιατί του αρκούν δύο τέρματα. Δεν είναι και εύκολο. Ναι, όντως δεν είναι. Δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Εκτός αν δεν πάρεις ρίσκα, αλλά και ρίσκα που δεν πήρε ο Άρης ο Τελαβίβ, η Μακάμπη τον έβγαζε παλιέστερα στην πλάτη της αμυνάς τους, σε οργανωμένη άμυνα. Δηλαδή φαίνεται ότι ο Άρης αμυντικά έχει θέμα. Και με την Γκόμελ φάνηκε και με τη Μακάμπη φάνηκε. Έτσι. Απλά εντάξει, μπορείς να το δεις λίγο ψυχρά, να πεις ακόμη και η ισοπαλία να άλυγε το παιχνίδι στο Ισραήλ. Πάλι εδώ θες μια νίκη με ένα γκολ. Τώρα αναζητάς δύο για να το πας στην παράταση. Δηλαδή πάλι νίκη θα αναζητούσε ο Άρης πιθανότατα στο Βικελίδης. Αν ο Άρης. Πάλι νίκη θα ψάχνει, αλλά ναι, ναι. Αν ο Άρης δεν ρίσκαρε τόσο γρήγορα στο Τελαβίβ το 50 και που ανέβασε η γραμμή της αμυνάς στο κέντρο, μπορεί να μην ήταν ένα 0, μπορεί να μην ήταν 2-0, μπορεί να ήταν ένα 0. Mm-hmm. Μπορεί να σου καθόταν μια φάση και να γινόταν ένα 1. Ναι. Δηλαδή το πρόβλημα για τον Άρη, το οποίο πρέπει να το προσέξει και στο μάτς στο Βικελίδης, ήταν όχι τόσο το διάβασμα για το παιχνίδι, ήταν η διαχείριση στη διάρκεια του αγώνα. Που δεν ήταν καλή από τον Άρη. Και θα πρέπει να το προσέξει και αυτά. Πρέπει να είναι προετοιμασμένος για όλα τα ενδεχόμενα την Πέμπτη. Για τη διάρκεια του μάτς. Γιατί καλά, ναι, okay, διαβάζει ένας προπονητής μαζί με τους συνεργάτες του ένα παιχνίδι, φτιάχνουν ένα πλάνο, ναι. Όταν όμως ξεκινάει το μάτς, είναι μια διαφορετική διαδικασία. Για μένα, ένα παράδειγμα, ας πούμε, που είναι και παράδειγμα του ότι ο Άρης μπορεί να κάνει τέτοιες ανατροπές, είναι το μάτς με την Άρη στα play-off πέρυσι. Όπου ο Άρης δεν ήταν καλός. Αλλά λίγο με την ποιότητά του, λίγο με κάποιες πρωτοβουλίες, αλλά και με τον Οφριδόπουλο, ο οποίος στη διαχείριση του αγώνα δεν έπιασε ούτε τη βάση. Γιατί το χάνει και ο Οφριδόπουλος, έτσι όπως είναι η ΑΕΚ σε εκείνο το παιχνίδι, γιατί δεν κάνει από τον πάγκο τίποτα. Είναι και εκείνο ένα παράδειγμα. Το ναι. Πώς μπορείς ή το διαχειρίστηκε ο Μπούρνος πολύ καλά εκείνο το μας. Πώς μπορείς στη διάρκεια του αγώνα να διαχειρίσεις καλά ένα παιχνίδι και πώς μπορείς να το καταστρέψεις για την ομάδα σου. Και εκείνο το μας. Είναι ένας φάρος, εγώ θα το πω, για τον Άρη, που δεν τον είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια στα μάτσο που και έκαιγε μπάλα να πέρα αυτό το οποίο θέλει. Θες κύπελα, θες Ευρώπη, αλλά το έκανε τότε με την ΑΕΚ ο Άρης και το έκανε με επική ανατροπή. Έχει η ομάδα με αυτό το προπονητή, μακάρι να βγάλει αυτό το οποίο έβγαλε εκείνο το βράδυ με την ΑΕΚ, μακάρι να το βγάλει και στο παιχνίδι της Πέμπτης. Ναι, φάνηκε, Νίκο, ότι όντως ήθελε τη νίκη ο Μπούργος στο παιχνίδι. Δηλαδή, ακόμα και το 1-0, φάνηκε ότι δεν του καθόταν στο μυαλό. Όχι ότι μπορεί να σου κάτσει καλά, έτσι, δεν το συζητάω. Αλλά... Ναι, αλλά όταν βλέπεις ότι η ομάδα σου δεν αμυντικά τραβάνε. Δεν πατάει καλά, δεν ανοίγεις. Δεν ρισκάρεις τόσο πολύ, γιατί δεν παίζεις με την Γκόμελ, παίζεις με τη Μακάμπη. Ναι, αυτό. Εκεί ήταν λάθος η διαχείριση. Τώρα, τέλος πάντων, να δούμε αύριο. Αν θα δείξει κάτι παραπάνω για τα πρόσωπα, αν θα δείξει κάτι παραπάνω για το σχήμα, αν βάλει τον Μάνου Γκαρθία. Εντάξει, το 4-2-3 είναι η πιο λογική επιλογή. Εκτός αν κάνει, δεν το λέω ως αίσθηση περισσότερο και ως ένα ποδοσφαιρικό δεδομένο, αν κάνει κάποια έκπληξη και παίξει με 3-5-2. Ναι. Δηλαδή, ένα θέμα πρέπει να διαχειριστεί ο Άρης απέναντι. Ένα από τα θέματα που πρέπει να διαχειριστεί ο Άρης απέναντι στη Μακάμπη είναι και ο άξονα τη Μακάμπη. Δηλαδή, και γενικά πρέπει ο Άρης να βελτιώσει τη λειτουργία του τον άξονα και ανασταλτικά αλλά και επιθετικά. Γιατί στο Τελ Αβίβ μια φάση έβγαλε τον άξονα και ολοκλήρωσε το 90 ήταν. Το 3-5-2 οχυρώνει τον άξονα σου. Δεν έχει στόπερ πολλά βέβαια. Δηλαδή, αν παίξει 3-5-2 θα πρέπει να βάλει και τον Πίρσμαν με τον Φαμπιάνο και τον Μπράμπετς. Δεν έχει στόπερ στον πάγκο backup, ναι, για να βάλει. Έχει μόνο το μικρό του Ντανούλη. Αλλά θα μπορέσει να χωρέσει τον Μανού πίσω από μια διάδα μπροστά τον Γκρέι με τον Μπάλμα, εγώ σου λέω π.χ. Και έτσι λίγο τα extreme σου βέβαια με αυτό το σύστημα, τη διάταξη, να το θέσω καλύτερα, γιατί ο Άρης έχει ένα προπονητή που του αρέσει η τριάδα, αλλά και ένα σύστημα το οποίο και τα extreme που ο Άρης έχει 500. Δηλαδή εκεί θέλει ιδιαίτερο χειρισμό, να βάλεις τον Μάνου πίσω από τον Γκρέι με τον Μπάλμα π.χ. και να έχεις μια διάδα στο κέντρο Ντιόπ με Ντουκουρέ. Αλλά δεν μπορείς να βάλεις και στα extreme σου. Ποιο θα βάλεις στα extreme? Θα έχεις το μαζικό από την μια πλευρά, θα έχεις τον Ντουμπάγιο από την άλλη. Δεν βγαίνει. Όλα τα extreme σου αυτόματα κυρώνονται.
ο Καμάτσο, ο Μαντσίνι, ο Ιτούρμπε, όλοι. Ναι, ναι. Άρα δύσκολα εγώ πιστεύω ότι θα πάει στο 3-5-2. Θα πάει λογικά σε ένα 4-2-3-1 με τον Μανού και με 3-3-4 θέσεις να είναι ανοιχτές αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Πάντως η Μακάμπι, ό,τι πιο επικίνδυνο διαθέτει, είναι ο Ζάχαβη, ο οποίος είναι έτοιμος να ξεκινήσει βασικό στο παιχνίδι της Πέμπτης, γιατί δεν τον είδαμε βασικό στο πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, είχε τρεις καλές επιλογές σε αυτή τη θέση ο Ιβίτς. Έχει τον Γιωβάνοφης, έχει τον Πιέρτσα, έχει και τον Ζάχαβη. Ως αλλαγή έδειξε να ανταποκρίνεται καλά. Τώρα δεν ξέρω, δεν βγαίνει κάτι ακόμα αν θα τον χρησιμοποιήσει βασικό στο μάτς της Πέμπτης, θα πάει πάλι στη λύση του Γιωβάνοβιτς. Λοιπόν, αυτό που είπες, δηλαδή, αν μας βοηθήσουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ που θα γίνει αύριο προπονήσεις Μακάμπι στην Τούμπα, σωστό. Να γίνει λίγο κατασκοπία, να μας πούνε τι δοκίμασε. Σωστά. Ο Ίβιτς. Όχι, είναι ικανοί και άλλοι δύο πραγματικά, και ο Γιωβάνοβιτς και ο άλλος. Αρκετά καλή από ό,τι είδα και εγώ στο παιχνίδι. Οπότε και σαν αλλαγή να μπει ο Ζάχαβη, υπάρχουν και άλλες καλές περιπτώσεις. Γενικά φάνηκε μια ομάδα που έχει ένα πλάνο αγώνα και κυρίως βέβαια στην μετάβαση μπροστά, γιατί πίσω, όπως είπαμε, έχει τα θέματα της, όσο την πίεσε ο Άρης και έβγαλε καλές συνεργασίες, είχε θέματα και η Μακάμπι. Μπροστά είχε καλές συνεργασίες, γιατί προφανώς υπάρχει μια σχετική ομοιογένεια. Δεν έκανε και τρομερές μεταγραφές τουλάχιστον μέχρι τώρα η ομάδα της. Είχε καλή ομοιογένεια και καλή μετάβαση στο τραζίσιο, στο χώρο, στο σετ παιχνίδι. Ο Ίβιτς δυσκολεύτηκε η Μακάμπι, γι' αυτό και ο Ίβιτς, όταν ο Άρης ήταν πίσω, πήγαινε σε μακρινές μπάλες, δεν κινούσε την μπάλα ανάμεσα στα μεσοδιαστήματα. Αλλά είναι μια ομάδα που, όπως είπες και εσύ, είναι καλή, έχει μια ομοιογένεια. Οι παίκτες μεταξύ τους, δηλαδή στο πλάνο του προπονητή, ακόμα προσπαθούν να μπουν, γιατί το ξέρουν πολύ, αλλά ο Ίβιτς ήρθε μετά μια διετία. Φέρνει πάλι κάτι διαφορετικό σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Και είναι μια ομάδα με έναν προπονητή ο οποίος είναι πολύ καλός στο διάβασμα. Εγώ για τον Ίβιτς θα το λέω και θα το ξαναλέω. Τον σέβομαι ποδοσφαιρικά πάρα πολύ. Και το έλεγα και πριν έρθει ο Μπρούς, ότι εγώ τον Ίβιτς στον Άρη κάποια στιγμή θα ήθελα να τον δω. Και ξέρει και τι θα συναντήσει και η Μακάμπι στη Θεσσαλονίκη. Θα βοηθήσει και σε αυτό, δηλαδή να βάλει τους παίχτες λίγο στο κλίμα. Η Μακάμπι είπε να πούμε ότι αναμένεται μέσα στη μέρα, το μεσημεράκι αναμένεται, αργά το μεσημέρι, λόγω της κατάστασης με τις ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν προς την νότια πλευρά του Τελαβίβ. Υπάρχει βέβαια κατάπαυση πυρός στη λωρίδα της Γάζας πάλι, και αναγκάστηκαν μάλιστα σε μια προπόνηση να τρέξουν για να πάνε σε καταφύγια. Α, έχει σαν σιρήνες. Ναι, έχει σαν σιρήνες και πήγαν υπέξει σε καταφύγια. Μάλιστα. Και γι' αυτό είπαν οι άνθρωποι της Μακάμπι, ας πάμε, γιατί η Μακάμπι ήταν αρθή νομίζω η αύριο την Τετάρτη. Και λένε, ας πάμε από τη Δευτέρα. Να είμαστε σίγουροι. Να δουλέψουμε με την ησυχία μας, αυτό ακριβώς. Και γιατί θα δουλέψουν, πού θα δουλέψουν. Τούμπα, ναι. Αύριο στην Τούμπα. Αύριο στην Τούμπα την πάρει την Τετάρτη στο Βικελίδης. Okay. Ναι, και αντιγυγενείς, okay, ξέρουν την κατάσταση στη Μακάμπι. Τώρα ο ξένος πηγαίνει να παίξει τη Μακάμπι και ξαφνικά ακούει τις σύγχρονες και λέει τι γίνεται. Σωστό. Εντάξει, εκεί είσαι λίγο δύσκολο. Αλλά εντάξει, για αυτούς δυστυχώς είναι μια συνηθισμένη κατάσταση. Δυστυχώς, πραγματικά δυστυχώς. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Νίκο, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, νομίζω ότι τα μεταγραφικά περνάνε λίγο σε μια δεύτερη μοίρα. Βέβαια, αυτοί που ασχολούνται, έτσι δεν το συζητάμε προφανώς. Υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει και ψάξιμο. Άρης ψάχνει πιο ζεστά πλέον και για εξάρι, συνεχίζει να ψάχνει για στόπερα. Αλλά έχοντας φτάσει Δευτέρα, δύσκολα πλέον θα γίνει κίνηση πριν το μάτς με τη Μακάμπι. Ό,τι είναι να γίνει για τον Άρη θα γίνει μετά την Παρασκευή και ανάλογα με το αποτέλεσμα του αγώνα κόντρα στους Ισραηλινούς. Με τα εισιτήρια έχουμε κάποια πληροφορία να πούμε, έτσι, κλείνοντας. Φεύγουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ναι. Κατάμεστο ήταν το Βικελίδη στην Πέμπτη. Δεν ξέρω αν θα πιάσουμε το sold out. Θα το αγγίξει, πιστεύω. Άρης θα πλησιάσει το sold out. Δεν ξέρω αν θα το κάνει. Αλλά θα είναι το Βικελίδη όπως ήταν με την Αστάνα πέρυσι, όπως ήταν με τη Μόλντε πριν 3 χρόνια. Μακάρι το αποτέλεσμα αυτή τη φορά. Όχι το αποτέλεσμα, γιατί και στα 2 Άρης είχε νικήσει. Μακάρι η ομάδα που θα προκριθεί αυτή τη φορά να είναι ο Άρης και όχι η φιλοξενούμενη. Όχι, θα είναι ένα ωραίο μάτς. Νομίζω ότι δεν ήταν και στο πρώτο παιχνίδι καθόλου βαρετές οι δύο ομάδες. Με τα καλά τους και τα στραβά τους. Οπότε και το θέμα της ανατροπής που έχει να κάνει ο Άρης, και αυτό είναι ένα από μόνο του κίνητρο. 2,02 ο Άσος. Και η πρόκριση. Ναι. Και η πρόκριση.
Η πρόκριση φυσικά θα δίνει αρκετά παραπάνω. Χαμηλά τη Μακάμπη δίνει πλέον. Πριν το μάτσο Τελαβίβ έδινε 1,70 τον Άρη για πρόκριση και τη Μακάμπη πάνω από 2. Πρόκριση Άρης 4,90 και 1,18 η Μακάμπη. 4,90, τόσο πολύ. Αξίζει. Ναι, βάσει απόδοση. Αξίζει. Η αλήθεια είναι ότι αξίζει. Για να δούμε. Και τα ειδικά που έχει για παρατάσεις και τέτοια έχει πολύ καλή για το μάτς Πέμπτη. Στοιχηματικά, άμα θέλει να το προσεγγίσει κάποιος. Αν πιστεύεις ότι θα πάει στην παράταση και θα το πάρει εκεί ο Άρης εύκολα ή δύσκολα, φίλε, δίνει 17. Κατάλαβες. Δηλαδή, ακόμη και, λίγο, και λίγα χρήματα να βάλεις, αξίζει αυτό. 10 βάζεις. Έτσι. Πέναλτι, ναι. Πότε παίξει τελευταία φορά ο Άρης? 18,5, ακόμη πιο πολύ δίνει αυτό. Ναι. Πέναλτι. Ναι, πότε. Να πάει, να πάει δικασία. Σε κύπελο Ελλάδος ή σε Ευρώπη? Πότε ήταν τελευταία φορά? Πάνε χρόνια, Ναι, και εγώ δεν θυμάμαι κάτι τώρα τελευταία. Γενικά ελληνικό σύλλογο πέναλτι στην Ευρώπη. Στον Άρη. Δεν θυμάμαι να έχει παίξει. Δεν θυμάμαι. Ούτε εγώ θυμάμαι. Ο Πάκ δεν είχε παίξει πέρυσι, Δημήτρη. Με τη Μίτιλαντ. Ναι, έπαιξε. Με τη Μίτιλαντ, μπράβο. Και η ΑΕΚ έπαιξε με τη Βελέζ. Πέναλτι. Να το. Εκεί αποκλείστηκε η ΑΕΚ. Στα πέναλτι. Όχι που δεν το θυμόσουν εσύ. Ατυχία. Για να δούμε. Τι κάνει αυτή η ψυχή, παίζει η Ευρώπη. Αποκλείστηκε από την. Από τη Χάμουρντ Σπάρταξ. Καλά, εντάξει. Που ήταν να παίξει ο ΠΑΟΚ. Την απέκλεισε η ομάδα από τις... Πού είναι, από τη Μάλτα αυτή? Τι ευκαιρία χάσατε, ρε. Μάλτα, πραγματικά, ρε. Από τη Χάμουρντ. Προπερνούσε τη Λεύσκη, έπαιζε με ομάδα τη Μάλτα και είσαι στα playoff μετά. Τέλος πάντων, είναι λάθη τα οποία θα βρουν μπροστά του οι ομάδες που αποκλείονται τόσο. Πρόωρα, ο Άρης είχε πιο δύσκολο έργο και έχει ακόμα με την Μακάμπη. Με την Κατοβίτσε, μου λέει εδώ πέρα κάποιος παλιός. Είναι αυτό, Κατοβίτσε, ναι, αλλά εντάξει, εσύ το είχε ζήσει πολύ πιο έντονα. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα θυμόμαστε όλα. Λοιπόν, με την Κατοβίτσε είχε παίξει ο Άρης πέναλτι. Μια χαρά. Μάλιστα. Ωραία, Νίκο. Και τις επόμενες μέρες να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Θα φανούν κάτι από τα πλάνα. Να είστε καλά. Σωστό. Καλή συνέχεια. Τα λέμε. Γεια σου, Νίκο.